χωρίαν την τρίπλοκον των Αποστόλων Χριστού, συμφώνος τιμήσωμεν ως ποτάμους λογικού της Θείας Χριστότητος, που ουδιν συναρισταρχός, και τροφίμωτα Θείο, λόγις Θεογνωσίας, καταρδεύσαν τα Αυτόν Χριστέ με σητείες, 14 Απριλίου Αριστάρχου, Πούδη και Τροφή μου εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων, Βαχίλου Επισκόπου Κορίνθου, Αρδαλίων του Μήμου, Θωμαίδο Χριστοφόρου των Μαρτύρων, Δημητρίου Νεομάρτυρος του Πελοποννησίου, του Εντιχώρα τη της Τριφυλίας. «Η Άγιοι Απόστολοι Αρίσταρχος, Πούδης και Τρόφιμος» από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους. Και οι τρεις τους ήταν αφοσιωμένοι συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Τον Αρίσταρχο ο Απόστολος Παύλος τον αναφέρει στην Προσκολασαής Επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχος 10, ως συνεχμαλωτό του στη Ρώμη, καθώς και στην Προσφυλίμωνα, έκτο κεφάλαιο 24 στίχος, ως συνεργάτη του. Η μνήμη του Αγίου Αριστάρχου επαναλαμβάνεται και την 27η Σεπτεμβρίου μαζί με τους Αγίους Αποστόλους Μάρκου και Ζήνονος. Για τον Πούδη κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τη Μόθεων επιστολή Δέλτα 22 από την οποία καταλαβαίνουμε ότι ο Απόστολος Πούδης ήταν από αυτούς που συνεργάστηκαν υπέρ του Ευαγγελίου στην Ρώμη. Τον τρόφιμο τον γνώρισε ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στην Έφεσο. Από τότε τον ακολούθησε στα Ιεροσόλυμα αλλά και στην Ρώμη για να συνεργαστεί και να κακοπαθήσει μαζί με τον διδάσκαλό του Απόστολο Παύλο. Στον τρόφιμο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τη Μόθεον επιστολή του, Δέλτα 20 Στον φοβερό διωγμό του Νέρονος κατά των χριστιανών της Ρώμης και οι τρεις αυτοί συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου αξιώθηκαν να μαρτυρήσουν με θάνατο διαποκεφαλισμού, όπως και ο διδάσκαλός τους ο Απόστολος Παύλος και αυτός αποκεφαλίστηκε από τον Νέρονα. Κατόρθωσαν έτσι με την χάρη του Θεού και με τον προσωπικό του αγώνα να γίνουν συνεργοί την Βασιλεία του Θεού, δηλαδή να γίνουν συνεργάτες για τη διάδοση της Βασιλείας του Θεού επί της γης, για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Δημήτριος ο Πελοποννήσιος Γεννήθηκε στο χωριό Λιγούδιστα, παλαιά ονομασία της κομοπόλεως χώρας, της επαρχίας Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας. Και σε μικρή ηλικία ήλθε μαζί με τον αδελφό του στην Τρίπολη, όπου εργαζόντουσαν μαζί με κάποιους κτίστες. Επειδή όμως αυτοί τον βασάνιζαν, έφυγε από την δούλεψή τους και πήγε στο σπίτι ενός Τούρκου κουρέα, ο οποίος και κατόρθωσε τον εξισλαμισμό του και από Δημήτριο τον ονόμασε Μεχμέτ. Αργότερα ο Δημήτριος εγκατέλειψε την Τρίπολη, μετάνιωσε για την αποστασία του και ήλθε στο Άργος. Από το Άργος, για μεγαλύτερη ασφάλεια, πήγε στη Σμύρνη και από εκεί στην Μονή του Τιμίου Προδρόμου, κοντά στις Κιδονίες, όπου βρήκε έναν ευσεβή πνευματικό, εξομολογήθηκε και ζήτησε τις συμβουλές του. Με την προτροπή του πνευματικού του αυτού, ο Δημήτριος ήλθε στην Χίο όπου έμεινε για αρκετό καιρό κοντά σε άλλον φημισμένο πνευματικό, με προσευχή και με μετάνοια. Προετοιμάστηκε έτσι για το μαρτύριό του και πήγε στο Άργος, όπου παρέμεινε κρυμμένος και χειραγωγούμενος από τον ιερέα Αντώνιο Σακελάριο και από εκεί επέστρεψε ξανά στην Τρίπολη. Παρουσιάστηκε τότε μπροστά στον Τούρκο διοικητή, δήλωσε ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστό και ότι είναι έτοιμος να χύσει ακόμη και το αίμα του. Τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν πολύ φρικτά, αλλά ο Δημήτριος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του και έτσι στις 14 Απριλίου του 1803 τον αποκεφάλισαν στην Τρίπολη. Το ιερό του λείψανό διασώθηκε από τους χριστιανούς στον Ιερό Ναό της Μονής του Αγίου Νικολάου Βαρσόν Αρκαδίας. Στην κεντρική αγορά της Τριπόλεως, μικρός ναός τιμάται στο όνομα του νεομάρτυρος αυτού. Το μήνυμα της ημέρας Όταν μολυνθεί μία πηγή, μολύνονται και τα νερά που τρέχουν από αυτήν. Όταν σαπίσει μία ρίζα, πολύ περισσότερο θα σαπίσει και ο καρπός της. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου